Έκτακτα. Έκτακτα και απογευματινά δεν πάνε μαζί. Κανονικά. Ο νόμος λέει ότι τα έκτακτα είναι έκτακτα και στα απογευματινά πάνε από τη λίστα, υποτίθεται. Σωστά. Ναι. Για να φύγει η λίστα, για να φύγει. Γι' αυτό δεν τα κάναμε τα απογευματινά. Τα κάναμε για να αποσυμφορηθεί η λίστα των προγραμματισμένων χειρουργείων. Εμείς μαθαίνουμε όμως, αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, και βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα και από την πλευρά των γιατρών και από τους εργαζομένους στα νοσοκομεία. Μαθαίνουμε ότι πήγε με κάταγμα στο χέρι. Ναι. Χρειαζόταν χειρουργείο και μπήκε επαμοιβή στα απογευματινά. Σε ημέρα εφημερίας. Περίμενε. Θα πάμε να βρούμε την κυρία Μπέτση να μας πει αν έχει περισσότερες πληροφορίες και τι κερκόπορτα ανοίγει με αυτή την πρακτική. Κυρία Μπέτση, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ανοίγει πραγματικά μια κερκόπορτα αν έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, σωστά? Ναι, έτσι είναι. Χθες το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι χειρουργήθηκε ασθενής με κάταγμα αγκώνα, επιπληρωμή, κάτι που θα έπρεπε να γίνει βέβαια εκτάκτως δωρεάν. Χθες δεν εφημέρευε το παγνί. Η ασθενής είχε έρθει προηγούμενες από προηγούμενες μέρες και επειδή προφανώς καθυστερούσε η χειρουργική της αντιμετώπιση, πλήρωσε και αντιμετωπίστηκε πιο γρήγορα το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, το κάταγμα είναι κάτι που συμβαίνει ευνηδίως μετά από κάποιο τραυματισμό. Δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Άρα πρόκειται για ένα επίγον. Ναι. Δεν πρόκειται για τακτικό περιστατικό και γι' αυτό τα κατάγματα δεν μπαίνουν στη λίστα χειρουργείου. Αν κάποιο δηλαδή χρήζει χειρουργείου, ένα ασθενή με κάταγμα χρήζει χειρουργείου, αυτό πρέπει να γίνει τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες μέρες μετά τον τραυματισμό. Γιατί αν καθυστερήσει για εβδομάδες ή μήνες, μπορεί να έχει επιπλοκές, να επιφέρει χρόνιο πόνο, μείωση της κινητικότητας και γενικά να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Τώρα η ορθοπαιδική κλινική του Παγνή, η αλήθεια είναι ότι όπως και όλες οι υπόλοιπες χειρουργικές κλινικές, έχουν μειωμένες διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες λόγω ανεπάρκειας αναισθησιολόγων και νοσηλευτών. Συγκεκριμένα έχει μόνο 2 χειρουργικά κρεβάτια την εβδομάδα για τραύμα. Και το αποτέλεσμα είναι να νοσηλεύονται για εβδομάδες ασθενείς, ακόμα και ηλικιωμένοι ασθενείς με κάταγμα ισχύου, να νοσηλεύονται πολλές φορές για εβδομάδες μέχρι να καταφέρουν να χειρουργηθούν. Πράγμα το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις βέβαια στους ασθενείς. Μάλιστα, οι χειρουργικές αίθουσες ορθοπαιδικής έχουν μειωθεί και κατά 40% περίπου τα τελευταία χρόνια, και ενώ στη λίστα χειρουργείου της ορθοπαιδικής είναι πάνω από 250 ασθενείς. Όπως είπατε και εσείς, λοιπόν, καταρρίπτεται το επιχείρημα του Υπουργείου ότι με τα απογευματινά χειρουργεία, που είναι το βασικό επιχείρημα για το οποίο θεσμοθετήθηκαν τα απογευματινά χειρουργεία, ότι γίνεται αποσυμφόρηση της λίστας. Από αυτά τα περιστατικά δεν προέρχονται από τη λίστα. Επίσης, καταρρίπτεται το επιχείρημα του Υπουργού ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση για τα απογευματινά τα επίγοντα περιστατικά. Έχουμε αναφορές και από καταγγελίες και από το Αττικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, ας πούμε, ότι ογκολογικά περιστατικά αντιμετωπίστηκαν το απόγευμα και όχι εκτάκτως το πρωί. Όποιος λοιπόν χρονώσει να πληρώσει, ή θα πρέπει να συνεχίσει να περιμένει εβδομάδες, αν πρόκειται για επίγον περιστατικό, ογκολογικό ή κάταγμα κτλ., ή θα πρέπει να περιμένει μήνες ή χρόνια, αν είναι τακτικό περιστατικό, στις λίστες χειρουργείου. Δηλαδή, αντιευρύνεται ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οι λύσεις θα παραμείνουν για την πλειοψηφία των ασθενών που δεν έχουν να πληρώσουν, αφού δεν αντιμετωπίζεται η αιτία του προβλήματος, που είναι ανεπάρκεια σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, άρα δεν ανοίγουν οι χειρουργικές αίθουσες που πρέπει να λειτουργήσουν. Άρα ξεκινήσαμε. Γιατί αν είχε η ορθοπαιδική κλινική κάθε μέρα διαθέσιμο χειρουργικό κρεβάτι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι αναμονές. Όχι, βέβαια. Όταν λέμε ότι έχει 2 φορές την εβδομάδα, αυτό δεν μας είπατε πριν από λίγο. 2 φορές. Για τραύμα. Ναι, για τραύμα. Και έχει και όλες 2 με 3 φορές την εβδομάδα για τακτικά χειρουργία. Αλλά το τραύμα 2 φορές την εβδομάδα, αν είχε κάθε μέρα παραδείγματος χάρη για τραύμα, μπορεί να μην υπήρχαν αναμονές για το τραύμα, που δεν θα έπρεπε να περιμένει το τραύμα. Είναι κάτι έκτακτο. Είναι κάτι έκτακτο. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, βεβαίως. Άρα, κυρία Μπέτση, ξεκινήσαμε παράξενα τα απογευματινά χειρουργεία και εδώ στην Κρήτη και σε επίπεδο χώρας. Γιατί μας είπατε και για το Αττικό. Σωστά. Ναι. Και ο ογκολογικός ασθενής. Δεν υποτίθεται, κυρία Μπέτση, συγγνώμη, δεν υποτίθεται ότι οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν προτεραιότητα γενικότερα? Ναι, έχουν προτεραιότητα. Αλλά όμως επειδή οι αναμονές είναι μεγάλες, επειδή οι λήψεις είναι μεγάλες και οι χειρουργικές αίθουσες είναι λίγες, αντί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, για να μην υπάρχουν αναμονές και για τους ογκολογικούς ασθενείς, καθιερώνονται τα απογευματινά χειρουργεία για να λύσουν τι? Ότι κάποιος όποιος έχει να πληρώσει θα χειρουργείται γρηγορότερα και όποιος δεν έχει θα κάθεται να περιμένει με κίνδυνο για την υγεία του? Γιατί βλέπουμε πλέον όμως ότι τα ιδιωτικοποιημένα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως δωρεάν ούτε ακόμα και τα επίγοντα περιστατικά. Το βλέπουμε και από τα ΤΕΠ που έχουν πολύ ωραίες αναμονές οι ασθενείς. Στα άλλα νοσοκομεία που είναι χειρότερα, όπως το Βενιζέλιο ή στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που η έλλειψη αναισθησιολόγων είναι ακόμη πιο σοβαρή,
που διακομίζονται ακόμα και επίγοντα περιστατικά στο Παγνί για να αντιμετωπιστούν. Και όπως έγινε, όπως και τη Δευτέρα, που εφημερεύει μόνο ένας αναισθησιολόγος στο Βενιζέλιο. Και αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των Αθηνών, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Του Αγίου Νικολάου έγινε χειρότερη κατάσταση, διότι, αν δεν κάνουμε λάθος, πήραν δύο αναισθησιολόγους για να ενισχύσουν το Βενιζέλιο. Αυτό είχαμε δει τις τελευταίες μέρες. Δύο αναισθησιολόγοι, ναι, που πήγαν στο Βενιζέλιο. Ο ένας προέρχεται από τη ΜΕΘ Παίδων του Παγνί και ο άλλος είναι από τη ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου. Το Αγίου Νικολάου. Και αυτό εκεί θα κοιτάξω εδώ και μέσα του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή, μείον δύο κλίνες ΜΕΘ στην Κρήτη τη στιγμή που. Περιμένουμε ορδές κόσμου, σωστά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Είναι αυτό που λέτε, ότι περιμένουμε φέτος να έχει αύξηση ο τουρισμός. Ήδη κάθε χρόνο υπερτριπλασιάζεται ο πληθυσμός του στην τουριστική περίοδο. Αυτοί τώρα οι ασθενείς που θα χρειαστούν να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, πώς θα γίνει να έχουμε και χωριστές κλίνες για τα απογευματινά χειρουργεία. Εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τα επίγοντα περιστατικά. Ή τα ογκολογικά ακόμα καθυστερούν να αντιμετωπιστούν. Και τώρα μιλάμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιες τεράστια αύξηση του πληθυσμού. Μα τα ογκολογικά, ρε παιδιά. Μα τα ογκολογικά. Δηλαδή, δεν κανείς δεν νιώθει τι συμβαίνει σε αυτούς τους ασθενείς. Έχει χαθεί κοινή λογική, νομίζω. Δεν ξέρω. Και η λογική γενικότερα. Τι να πω. Καλά, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί προπολού. Πάντως, το πλέον σημαντικό, νομίζω, είναι αυτός ο κίνδυνος να δημιουργηθούν ασθενείς δύο ταχυτήτων, έτσι. Μα αυτό ήδη που... έχουν. Ναι, ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται αυτό. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κυρία Μπέτση. Κάποιοι θα είναι στην ιδιωτικό τομέα, κάποιοι θα είναι στα απογευματινά χειρουργία. Βέβαια. Κάποιοι θα είναι το πρωί θα είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα να πληρώσουν και αυτοί συνήθως θα φτάνουν σε κατάσταση μάλλον, δηλαδή με επιπλοκές για να καταφέρουν να αντιμετωπιστούν από το δημόσιο νοσοκομείο. Βέβαια. Βέβαια. Αυτοχούλης του Θεού. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπέτση. Για την ευχαριστώ παρουσία και εγώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.